Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Αλετράς. Είναι ο δικηγόρος του 31χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση των αμπελοκήπων, καθώς βρέθηκε ένα αποτύπωμά του σε σακούλα που μέσα υπήρχε όπλο. Κύριε Αλετρά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί αυτά τα οποία ξέρουμε προς το παρόν είναι πληροφορίες. Ποια είναι η θέση του πελάτη σας για αυτή την υπόθεση? Εάν ο ίδιος είχε κάποια σχέση με τους πρωταγωνιστές της, με αυτούς που η αντιτρομοκρατική έχει, ας πούμε, εντοπίσει ως συμμετέχοντες σε μια τρομοκρατική οργάνωση που ήταν έτοιμη να τοποθετήσει μια μεγάλη βόμβα. Πείτε μας λίγο ποια είναι η δική του ιστορία. Κοιτάξτε, η δική του αλήθεια, εγώ θα σας πω ότι δεν είναι ιστορία, είναι η δική του αλήθεια. Αυτό, αυτό. Έτσι, δεν σας διορθώνω, απλά σας λέω ότι έτσι όπως είναι το γεγονός, δεν γνωρίζει κανέναν, κύριε Κακούση. Δηλαδή προσωπική επαφή και γνωριμία με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν έχει καμία. Και το ίδιο το περιστατικό αυτό είναι γεγονός που το επιβεβαιώνει και η αντιτρομοκρατική. Που αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπηρεσία που πλέον έμπειροι αξιωματικοί εργάζονται εκεί και τη τηλεχώνουν. Επομένως, για μένα αυτό τουλάχιστον στην αρχή αυτή της υποθέσεως, με την απολογία που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12.30, είναι ένα γεγονός το οποίο χρήζει προσοχής. Άρα πώς βρέθηκε όμως αυτό το αποτύπωμα τώρα στη σακούλα όπου μέσα περιείχε το όπλο? Αυτό πώς το εξηγεί ο ίδιος? Αυτό είναι το ερευνητέο εδώ. Πάντως το γεγονός επίσης είναι επίσης από τη δικογραφία που προκύπτει και αυτό, ότι δεν έχει ποτέ επισκεφθεί ή πάει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα όπου δυστυχώς έγινε η έκρηξη αυτή. Και αυτό που ουσιαστικά πιθανολογούμε και εμείς και προσπαθούμε να το ενισχύσουμε με περισσότερα στοιχεία είναι ότι το συγκεκριμένο αποτύπωμα που είναι σε εξωτερική επιφάνεια, όπως είπατε, της συγκεκριμένης σακούλας, προφανώς σαν μεταφερόμενο αντικείμενο η σακούλα, ως κινητό αντικείμενο, δεν είναι στατικό στοιχείο ενός σπιτιού, ας πούμε, που ουσιαστικά καταμαρτυρά την παρουσία σε ένα χώρο, ανάγεται σίγουρα σε προηγούμενο χρόνο. Ωραία. Όταν λέω προηγούμενο χρόνο, ναι. Αν θέλετε να σας ναι, πω. Ναι, 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 να μας το πείτε. Τι εννοείτε? Σίγουρα συζητάμε για το χρονικό πλαίσιο του 2013 που είχε συλληφθεί ο εντολέας μου για άλλη υπόθεση. Μετά μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι 11 ετών που ουσιαστικά είναι μοιρασμένο σε εγκλεισμό στις ελληνικές φυλακές. Και 5,5 χρόνια ελεύθερη διαβίωση, όπου ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία εμπλοκή απολύτως. Ωραία, τώρα. Αυτή εδώ υπάρχει αυτή η σακούλα. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εσείς βέβαια τα ξέρετε, γιατί έχετε λάβει γνώση της δικογραφίας, οπότε. Έτσι. Φαντάζομαι ότι ξέρετε τι λέει μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη σακούλα τι βρέθηκε? Μέσα στη συγκεκριμένη σακούλα έχει βρεθεί ένα πιστόλι. Ωραία. Άρα έχουμε μία σακούλα πάνω στην οποία υπάρχει ένα κομμάτι αποτυπώματος, για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Από τα 10 δάχτυλα των χεριών είναι ένα. Ωραία. Ο αριστερός παράμεσος, λοιπόν, λέμε, είναι σε αυτήν την σακούλα. Ανορθόδοξο ακόμα και να το κρατάει, να την κρατάει κάποιος έτσι, αλλά πάμε παρακάτω για να βγάλουμε μια άκρη τώρα. Και η δική μου λογική αυτό λέει. Τώρα, να σας πω κάτι όμως. Πώς να το πω, ακόμα και τα πλαστικά πια, τα σύγχρονα πια πλαστικά, από το 2000 και μετά, έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Τα περισσότερα από αυτά είναι διοδιασπόμενα. Αν ήταν μια σακούλα η οποία ο πελάτης σας την είχε ακουμπήσει με έναν τυχαίο τρόπο, δεν θα εξετάσω τώρα εγώ ποιος, δεν κάνουμε εμείς την έρευνα, πριν το 2013 θα εξακολουθούσε να υπάρχει σήμερα? Και εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Δηλαδή, είναι, ας πούμε, αυτές οι... Είναι τραγικό παιχνίδι της συμπτώσεων, ας πούμε, της ζωής? Κοιτάξτε, την ατυχία του, αν το θέλετε, εγώ τη θεωρώ δεδομένη, ξέρετε, γιατί το δικό μου σκεπτικό δεν είναι να προσβάλλω το αποτύπωμα ή να θεωρήσω ότι έχει γίνει οποιαδήποτε μεθόδευση εναντίον του. Πάντως, αναφορικά με τη χημική σύσταση μια σακούλα. Κοιτάξτε, δεν είμαι χημικός μηχανικός, δεν έχω τελειώσει το πολυτεχνείο και δεν το ξέρω. Είναι ερευνητέο και σε εμάς προκαλεί το συγκεκριμένο γεγονός εντύπωση. Πάντως, αυτό που προκύπτει τουλάχιστον από την έκθεση αυτοψίας και από τα δεδομένα της δικογραφίας είναι πως η συγκεκριμένη σακούλα ως έβριμα, που δεν υπάρχει φωτογραφία για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα και ενδεχόμενα να έχουν μια εικόνα και
οι συμπολίτες μας και οι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση είναι σκισμένοι εμφανώς, έτσι περιγράφεται ως αντικείμενο, και ρυπασμένοι σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται και σε ένα χώρο που γίνεται μια έκρηξη η οποία είναι σοβαρή. Αυτό τι σημαίνει για σας δηλαδή, επειδή μας περιγράφετε λίγο την κατάσταση σακούλας. Αυτό δεν έχω εικόνα για να σας τη μεταφέρω και προσπαθώ να κάνω μια περιγραφική έτσι αλματική λογική και να πω ότι ό,τι μπορεί να έχει διασωθεί ως κομμάτι από αυτή τη σακούλα. Το σε ποια κατάσταση είναι δεν το ξέρω για να σας το μεταφέρω. Ναι, αλλά, αλλά κύριε Λετρά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος, θα έχετε ρωτήσει, φαντάζομαι, θα έχετε κάνει... Όχι, πραγματικά είναι έτσι. Γιατί έκανα χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ και σε πολλές υποθέσεις σας έχω δει και έχετε αναλάβει. Μου κάνει όμως εντύπωση το εξής. Εσείς από την έρευνά σας δεν έχετε ρωτήσει για το αν μπορεί ένα αποτύπωμα να μείνει σε μια σακούλα τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μας λέτε 11 χρόνια πίσω. Δεν μιλάμε για ένα μήνα ή ένα χρόνο. Αυτό. Η δική σας έρευνα τι έχει δείξει σε αυτό. Η κατεύθυνση της ερώτησής σας είναι σωστή, γιατί. Εντάξει, προφανώς έχετε και εσείς εμπειρία, ανεξαρτήτως αν ασκείτε το επάγγελμα αυτό ή όχι, αλλά είναι δεδομένο πως και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια υπερασπιστική προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι 48 ή 36 ώρες που μεσολαβούν από το γεγονός της λήψης της προθεσμίας και της εμφάνισης στην κυρία ανακρίτρια μέχρι και αύριο είναι πάρα πολύ λίγος χρόνος και σκεφτείτε ότι αυτές οι αναλύσεις για να δώσουν αποτέλεσμα έστω και σε ένα πρώτο επίπεδο δακτυλικού αποτυπώματος όπως έχουμε εδώ, κάνανε 19 μέρες. Ναι. Εντάξει, συνεπώς, είναι θέλει χρόνο. Το κοιτάμε, αυτό λέω εμείς, εγώ τουλάχιστον έχω κάνει κάποιες κινήσεις σε ανθρώπους ειδικούς του χώρου. Να σας πω ότι για μένα είναι πρωτοφανές να πρέπει να αντιμετωπίσω κατηγορία δακτυλικού αποτυπώματος πάνω σε πλαστική επιφάνεια σακούλα. Γιατί συνήθως αυτό που... Εγώ κάτι τελευταίο θέλω, κύριε Λετρά, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι 11 χρόνια αυτό το αποτύπωμα πάνω στη σακούλα. Πώς βρέθηκε αυτή η σακούλα στα χέρια των ανθρώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση των αμπελοκήπων? Ναι, αυτό σας εξηγώ ότι προσπαθεί και ο ίδιος υπό τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται τώρα της κράτησης στα κεντρικά της αστυνομίας, προσπαθεί και ο ίδιος να θυμηθεί κινήσεις και να καταλήξει σε μια έτσι λογική αποτύπωση αυτού του γεγονότος. Ωραία. Γιατί προφανώς από το συγκεκριμένο άνθρωπο κάπου δίδονται παλιά και αποθηκεύονται, κάπου μένουν και προφανώς φτάνουν στα χέρια των συγκατηγορουμένων χωρίς ο ίδιος όμως να ξέρει το δρόμο. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Λετρά. Με την υπόθεση Παγκρατίου φαντάζομαι ότι δεν έχει, για την υπόθεση Παγκρατίου δεν έχει ερωτηθεί ο πελάτης σας κάτι, σωστά? Δεν έχει ερωτηθεί και να σας πω... Το λέω γιατί είναι η περίοδος που για την περίοδο αυτή έχει καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του για ζητήματα τα οποία τώρα ερευνώνται. Αναρωτιέμαι αν τον έχουν ρωτήσει για αυτά. Για πότε αναφέρεστε, πείτε μου συγκεκριμένα. Για την υπόθεση της Γιάφκας στο Παγκράτη, αυτή που βρέθηκε προχθές. Όχι, όχι, για τον χρόνο. Για την υπόθεση της Γιάφκας στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη. Ούτε του έχει αποδοθεί κάποια κατηγορία, ούτε καν έχει ερωτηθεί, γιατί ακόμα και η αντιτρομοκρατική είναι σε ένα στάδιο που προσπαθεί να ελέγξει και να δει αν υπάρχει σύνδεση. Mm-hmm. Αλλά και πάλι και να υπάρχει, το χρονικό πλαίσιο της σύνδεσης είναι σε χρόνο που ο ίδιος δεν μπορεί να απασχολεί εν ώψη κράτης. Μάλιστα. Κύριε Λετρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.